φαίνεται σαν ψέματα, ύστερα από 52 χρόνια είμαι εδώ στο ίδιο τόπο που ήμουν εξορία πριν 52 χρόνια. Το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνω είναι να ευχαριστήσω τους παππούδες σας, τους πατεράδες σας, τις γιαγιές σας, τις μανάδες σας και σας τους ίδιους, γιατί όταν μας πέταξαν εδώ επάνω σε αυτό τον όμορφο βράχο, μας ανοίξατε τα σπίτια σας, μας ανοίξατε τις καρδιές σας, μας αγκαλιάσατε, μας υιοθετήσατε, γίναμε έτσι μια οικογένεια. Και έτσι κι εγώ νιώθω ικαριώτης, όπως και χιλιάδες άλλοι που πέρασαν από εδώ. Είναι δύο τραγούδια που γράψα εδώ, το 1947 στους Βρακάδες και έγινε ο ύμνος των Ιστορίστων. Και στα 1948, στην αποβάθρα του Εύδυλου, περιμένοντας το πλοίο για να μας πάει στο Παγκρονήσι. Είναι βέβαια άλλες εποχές τότε, 1947, εμφύλιος πόλεμος. Να μου συγχωρέσετε την αισιοδοξία μου για την εποχή εκείνη. Ο τραγουδίος σε ρε μινόρ, αν δεν έχετε αντίρρηση. Καμία. Ακούς τα λόγια. Τίποτα, ένα ρε μινόρ δώστε. Θάλασσες μαζώνουν κύματα μας κλειών, σ' άγριες βράχους πάνω παλιάτα μας προωρών, στήλα του λαού μας τάξια τα παιδιά, για να τα λυγίσουν σε δεσμά παλιά. Για να τα λυγίσουν σε δεσμά παλιά. Τα πλοία προσμένουν κρυφά στα σκοτάδια, δεμένα σε κάποια ακτή μυστική. Καμιόνια με φάρους σβησμένους, γεμάτους συντρόφους πιστούς, γλιστρούμε στην πόλη που τώρα σφαδάζει στα νύχια των εχθρών του λαού. Στα νύχια των εχθρών του λαού. Μας έδινες πάντα την καρδιά σου. Πάρε και τη δική μας. Σε 50 χρόνια θα είμαι πάλι εδώ. Το 50 χρόνια σίγουρα. 50 χρόνια. 50 χρόνια.